ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ αναμένεται στις συνομιλίες που θα έχουν το βράδυ στο Βερολίνο να οριστικοποιήσουν κοινό μήνυμά τους προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει συνάντηση αύριο στο Βερολίνο με την Μέρκελ και το Σάββατο στο Παρίσι με τον Ολάντ, επιζητώντας περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσει η Αθήνα τις δεσμεύσεις της. Νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους πρόεδρους του Πασόκ Ευάγγελο Βενιζέλο και της Δημάρ Φώτη Κουβέλη. Ο κύριος Σαμαράς ενημέρωσε τους δύο κυβερνητικούς εταίρους για τις συζητήσεις που είχε χθες με τον πρόεδρο του Eurogroup και για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στις επαφές που θα έχει το επόμενο διήμερο σε Βερολίνο και Παρίσι. Ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να δοθεί περιθώριο χαλάρωσης των όρων συμφωνίας διάσωσης της χώρας μας, ενώ και η ίδια η Μέρκελ πάγωσε τις προσδοκίες για εκτεταμένες παραχωρήσεις, δηλώνοντας ότι προσέρχεται στις συνομιλίες με συνέστηση ότι πρέπει να τα καταφέρουμε και ότι κάθε εταίρος πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Πάντως οι αποφάσεις για την Ελλάδα θα ληφθούν αφού οι εταίροι λάβουν την έκθεση της Τρόικας για την οικονομική κατάστασή της. Περισσότερος χρόνος δεν θα αποτελούσε λύση στα προβλήματα και ίσως συνεπάγεται περισσότερα χρήματα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble, αναφερόμενος στις πληροφορίες που θέλουν την Αθήνα να επιθυμεί επιμήκυνση του προγράμματος λιτότητας κατά 2 έτη. Ούτε όμως ο Υπουργός Οικονομίας και Αντικαγκελάριος Φίλιπ Ρέσλερ συμφωνεί να δοθεί περισσότερος χρόνος στην Αθήνα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Υπέρ κάποιων περαιτέρω παραχωρήσεων προς την Ελλάδα τάσεται ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών Φρανκ Βάλτερ Στάνμαγερ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς υποστηρίζει ότι μπορεί κανείς να μιλήσει για χρονικά περιθώρια, αλλά μόνο εφόσον η Ελλάδα αποδείξει ότι υλοποιεί με προσήλωση τις υποχρεώσεις που ανέλαβε. Οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας στη συνάντησή τους απόψε στο Βερολίνο πρόκειται να συζητήσουν, εκτός από την αντιμετώπιση του χρέους στην Ελλάδα, την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και την κατάσταση στη Συρία. Δεν πρόκειται να υπάρξουν φέτος αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ και επιπλέον θα γίνει προσπάθεια να μην υπάρξουν αυξήσεις και μέχρι το τέλος της χειμερινής περίοδου, ώστε να μην επηρεάζεται ο τελικός καταναλωτής, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ασημάκης Παπαγεωργίου. Στα 3 δέκατα της μηνιαίας σύνταξής τους από τα 6 δέκατα που ήταν έως τώρα μειώνεται το ποσοστό που παρακρατεί το ΙΚΑ για την εξυπηρέτηση δανείων που έχουν ληφθεί από το Τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η Ελλάδα θα καταφέρει να εξέλθει της κρίσης τηρώντας τις δεσμεύσεις της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον επικεφαλής του Eurogroup Jean-Claude Juncker. Από την πλευρά του, ο κύριος Γιούνκερ δήλωσε πεπισμένος ότι η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους της, σημειώνοντας ότι η χώρα καταβάλει τεράστια προσπάθεια για την εξυγίανση των οικονομικών της. Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης Σαμαράς στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην γερμανική εφημερίδα Bild, που δημοσιεύεται σήμερα, προαναγγέλει μια θεαματική επάνωδο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή σκηνή και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ υπόσχεται ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα χρέη της. Μέσω συνταξιοδοτικής ορίμανσης για όσους βρίσκονται κοντά στον χρόνο σύνταξης, θα επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 150.000 των υπαλλήλων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με φυσική ροή αποχωρήσεων ανά έτος έως το 2015. Σε αυτό κατέληξαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Τουρνάρας και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μανιτάκης. Ωστόσο όλα αυτά θα τεθούν υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τρόικα, η οποία επανέρχεται στην Αθήνα στις 5 Σεπτεμβρίου. Από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου οι φαρμακοποιοί της Αρκαδίας και της Ημαθίας σταματούν την πίστοση στον ΕΟΠΗ. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώνουν στο φαρμακείο το σύνολο του κόστους για τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Στην Πελοπόννησο ήδη έχουν διακόψει την πίστοση οι φαρμακοποιοί Αργολίδας και Κορινθίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στο Καπανδρίτη και το Αγρίνιο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην Ερμακιά Κοζάνης. Μένεται επίσης η φωτιά στην περιοχή της Καλαμπάκας. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα της Ζακύνθου δίνουν οι πυροσβέστες. Κυδεύεται στις 5.30 το απόγευμα στον Άγιο Βλάση Μενιδίου ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Μιχάλης Μενιδιάτης. Εξωτερικές ειδήσεις. Ο Συριακός στρατός με την υποστήριξη αρμάτων μάχης και αεροσκαφών βομβάρδισε συνοικίες που ελέγχουν οι αντικαθεστωτικοί στο Χαλέπι, ενώ μάχες διεξάγονται και στην συνοικία Σαλαχεντίν. Στη Δαμασκό μάχες διεξάγονται στην συνοικία Γκατζάρ Αλ-Σαουάντ, η οποία βομβαρδίζεται από τον στρατό, ενώ και η πόλη Νταράγια, κοντά στη Δαμασκό, βομβαρδίστηκε από τις Συριακές τακτικές δυνάμεις.
Σήμερα διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες για τα play-off του Europa League. Στις 8 ατρόμητος Newcastle και στις 9.30 PAOK Rapid Viennis. Ο καιρός. Έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 39 βαθμούς Κελσίου προβλέπεται για σήμερα. Έως 38 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.